Ακούω 996. Το ραδιόφωνο επέστρεψε. Καλησπέρα από τον Δημήτρη Παράσχο σε μια δεύτερη εκπομπή που αφορά τη μουσική και τα τραγούδια της κεντρικής και δυτικής κυρίως Μακεδονίας. Ακού. Ακού τις ρίζες μας. Βιρτουόζοι οργανοπαίκτες. Σπάνιες ηχογραφήσεις. Εξαιρετικοί ερμηνευτές. Κάθε τραγούδι και μια ιστορία από την παράδοση και τις ρίζες μας. Θα συνεχίσουμε θεματικά με την, όπως την πρώτη εκπομπή, κάνοντας μια γρήγορη αναδρομή σε διάφορους παλιούς μουσικούς που αφήσαν το αποτύπωμά τους στην κεντρική και δυτική Μακεδονία. Θα ξεκινήσουμε με ένα ιστορικό καθιστικό τραγούδι της Μακεδονίας σε μια σπάνια ηχογράφηση από τον ελληνικό φωνογράφο του 1928 με τον Γιώργο Κασάρα στην τρομπέτα. Στη συγκεκριμένη εκτέλεση αξίζει να προσέξει κανείς μια ιδιαίτερη τεχνική μουσική η οποία σήμερα σπανίζει. Το τραγούδι είναι ο Καπετάν Μπρούφας. Thank you.
Και μετά τον Γιώργο Κασάρα θα περάσουμε στον Κώστα Γκαντίνη σε μια εξίσου παλιά ηχογράφηση με το τραγούδι «Νίτσα Νίτσα», γνωστό στο ρεπερτόριο των μουσικών της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της περιοχής της Κόνιτσας. Ο Κώστας Γκαντίνης γεννήθηκε το 1885 στη Σιάτιστα και έζησε στην Αμερική σαν μετανάστης, γνωστός και ως Τσάρλι ο Μακεδόνας, όπου μετανάστευσε το 1915. Η εξαιρετική δεξιοτεχνία του στο κλαρίνο συναντάται σε πάρα πολλές δισκογραφικές δουλειές του στην Αμερική και όχι μόνο στη δημοτική μουσική, αλλά ακόμη και στο ρεμπέτικο και λαϊκό ρεπερτόριο. Από έναν πολύ μεγάλο κλαρινίστα της περιοχής Εράτηρας και Σιάτιστας Βοΐου Κοζάνης, τον Παναγιώτη Κάστια, γνωστό και ως Ντούντα, θα ακούσουμε έναν αποχαιρετιστήριο σκοπό του Γλεδιού, το «Άντε παιδιά να φύγουμε», το οποίο είναι αγαπημένο κομμάτι και μέχρι τις μέρες μας ακούγεται στα διάφορα γλέντια. Η ηχογράφηση προέρχεται από το CD «Γλέντια Χαβάδες, χορή και τραγούδια της Ανασελίτσας» που επιμελήθηκε ο Κώστας Τσόνης. Ο συγκεκριμένος σκοπός ακούγεται και στην κλεισούρα Καστοριάς, στο εμπόριο της Πτολεμαΐδας, στη Βλάστη και, όπως είπαμε, Εράτηρα και Σιάτιστα. Thank you.
Θα συνεχίσουμε με τα Γκιούμια, μια πολύ γνωστή μελωδία και χορό από την περιοχή των Γρεβενών και του Βοϊού. Κλασικός χορός συγκαθιστός, αγαπητός κυρίως στα ορεινά χωριά, από τον Τάκη Μπέτζιο, έναν βιρτουόζο του είδους, από τους μουσικούς νεότερης γενιάς, ο οποίος θεωρείται από τα κορυφαία ονόματα της περιοχής. Ο χορός Γκιούμια είναι φάμιλος παρόμοιος με το χορό Αϊδόνη, Λεβέντη σε μάτια μου που χορεύεται στις Μίξεις κλπ. Εξαιρετικές πληροφορίες μπορεί να δει κανείς από το δίτομο έργο του Αλέξανδρου Τζιόλα, «Μουσική και ορχήστρες της Βορειοανατολικής Πίνδου». Η συγκεκριμένη εκτέλεση είναι με χάλκινα όργανα.